Και πάμε να δούμε και το πρόβλημα του συντομότερου μονοπατιού σε άκυκλο γράφημα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό, πρόσεξε, για την κατανόηση του δυναμικού προγραμματισμού. Ποια είναι η είσοδος? Δίνεται άκυκλο κατευθυνόμενο γράφημα, το περίφημο DAG κιόλας στην ξένη βιβλιογραφία, Directed Acyclic Graph, JSON VYW, με βάρη δηλαδή πάνω στις ακμές, και η έξοδος είναι το συντομότερο μονοπάτι για να πάμε από την αφετηρία στον προορισμό. Εντάξει. Τώρα, αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα ξέρουμε ότι λύνεται με τον αλγόριθμο του Dijkstra ή με κάποιον άλλον αλγόριθμο συντομότερου μονοπατιού. Ωστόσο, όταν το γράφημα δεν έχει κύκλους, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λυθεί με έναν πολύ αποδοτικό αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού. Πάμε να δούμε λίγο το παράδειγμα της εκτέλεσης και αμέσως μετά να επανέλθουμε πίσω στην αναδρομική σχέση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι θέλουμε να πάμε, ας πούμε, από την αφετηρία που είναι το 1, θέλουμε να πάμε στον προορισμό, ο οποίος είναι το 5. Και η βέλτιστη λύση για να φτάσω από την αφετηρία στην αφετηρία, πρόσεξε το σπάσιμο που κάνει σε υποπροβλήματα. Στην ουσία, κάθε ένα υποπρόβλημα είναι και το μονοπάτι, το κόστος του μονοπατιού, για να είμαστε ακριβείς, για να πάω από την αφετηρία στον κόμβο αυτό. Εντάξει, το op to knee δηλαδή συμβολίζει το κόστος του μονοπατιού, του βέλτιστου, για να πάω από την αφετηρία στον κόμβο αυτό. Και έτσι λοιπόν λύνουμε όντως μόλις νη υποπροβλήματα, όπου νη είναι το πλήθος των κόμβων του γραφήματος, και έχουμε καταρχάς ότι η βέλτιστη λύση για να πάω από την αφετηρία, δηλαδή από τον κόμβο 1 στον κόμβο 1, ισούται με το 0. Εντάξει, δεν πληρώνουμε τίποτα. Πάμε αμέσως μετά στον κόμβο 2, όπου ο κόμβος 2 είναι τετριμένος, δηλαδή η βέλτιστη λύση προφανώς είναι αυτή εδώ η ακμή, δεν υπάρχει κι άλλο μονοπάτι, και έτσι λοιπόν η βέλτιστη λύση είναι ίση με το 2. Προσπερνάω λίγο τα υπόλοιπα που γράφει, αυτό με ενδιαφέρει. Και πάμε τώρα στο κόμβο 3. Εντάξει, εδώ πέρα φαίνεται, ας πούμε, όλη η πυγμή του δυναμικού προγραμματισμού. Δηλαδή, για να υπολογίσω τη βέλτιστη λύση για να φτάσω στον κόμβο 3, θα μπορώ να διαπιστώσω ότι υπάρχουν δύο εισερχόμενες ακμές. Δηλαδή, για να φτάσει χάρη μου στον κόμβο 3, θα πάω ή μέσω της πάνω ακμής ή μέσω της κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Αν πάω μέσω της αυτής της ακμής, της πρώτης που αναφέραμε, τότε στην ουσία πηγαίνω μέσω του κόμβου 1. Πρόσεξε τώρα, θα σου πω. Έχω τη βέλτιστη λύση για να πάω στον κόμβο 1, η οποία είναι ίσο με το 0, την έχω ήδη υπολογισμένη στον πίνακά μου, συν 5 το βάρος της ακμής, 5. Εντάξει. Αν πάω τώρα μέσω της άλλης ακμής, μέσω του τεσσαριού, τότε η βέλτιστη λύση για να πάω στον κόμβο 2 είναι 2, συν 4 το κόστος της ακμής, 6. Άρα λοιπόν τι κάναμε μόλις? Δεν κοίταξα τα μονοπάτια στο γράφο, αλλά αυτόταξα λοιπόν τα μονοπάτια στο γράφο, αλλά κοίταξα τις βέλτιστη λύση σε προβλήματα τα οποία ήδη είχα λύσει. Άρα λοιπόν από τα δύο ποιο είναι το καλύτερο? Το μην τους, έτσι. Άρα λοιπόν είναι το 5. Άρα έχω το op του 3, ενίσουμε το 5. Πάμε να κάνουμε το ίδιο τώρα και στον κόμβο 4, αλλά πρόσεξε τον τρόπο σκέψης. Συνδυάζω τις βέλτιστες λύσεις σε προβλήματα που ήδη έχω λύσει. Αυτό είναι ο δυναμικός προγραμματισμός. Οπότε λοιπόν, για να φτάσει χάρη μου στον κόμβο 4, έχω τρεις διαδρόμους μέσω αυτής της ακμής, αυτής εδώ και αυτής εδώ, δηλαδή μέσω του προηγουμένου κόμβου στην ουσία, με βάση την κατεύθυνση. Αν πάω μέσω του κόμβου 1, θα πληρώσω 0 η βέλτιστη λύση, συν 12 το κόστος της ακμής, 12. Αν πάω μέσω του κόμβου 2, η βέλτιστη λύση, δεν κοιτάω πώς φτάνει η χάρη μου στο 2, κοιτάζω μόνο αυτό, γιατί ήδη το έχω υπολογίσει το πρόβλημα, καταλαβες. 2 λοιπόν το κόστος για να φτάσει χάρη μου στο 2, συν 7 το βάρος της ακμής, 9. Και πάμε και στον κόμβο 3. Στον κόμβο 3, 5 το κόστος της βέλτιστης λύσης, το έχω ήδη υπολογίσει για να φτάσω εκεί, συν 5 το βάρος της ακμής, 10. Αυτά είναι τα τρία μονοπάτια που υπάρχουν. Έτσι, άρα ποιο είναι το καλύτερο? Το 9. Σωστά. Συνεπώς, 2 και 7, 9 το βέλτιστο κόστος, κρατάμε αυτό εδώ, το op του 4 είναι ίσο με το 9. Έντελος αντίστοιχα για να φτάσω στον κόμβο 5, κοιτάζω τους προηγουμένους πια, είναι ο 3 και ο 4, βέλτιστη λύση για το 3 το 5, βέλτιστη λύση για το 4 το 9, και αμέσως μετά προσθέτω και τα βάρη των ακμών, 8 και 5 αντιστοίχως, οπότε 5 και 8 μας κάνει 13, 9 και 5 μας κάνει 14, συνεπώς με τον τρόπο αυτόν εδώ έχω τη βέλτιστη λύση η οποία ισούται με το 13. Παρατήρησε επίσης εδώ ότι στην πραγματικότητα, όταν κάνουμε την επιλογή της ακμής, δηλαδή θέλουμε να δείξω τώρα ότι μπορούμε να βρούμε και ποιο είναι το συντομότερο μονοπάτι. Επί της ουσίας, ο δυναμικός προγραμματισμός έχει τελειώσει πια. Οπότε, για να βρω και το ποιο είναι το μονοπάτι, θα μπορούσα να κρατάω έτσι ένα σημάδι ακόμα. Ότι για παράδειγμα, για να φτάσω στον κόμβο 2, πηγαίνω μέσω του 1, και έτσι έχω αυτήν εδώ την ακμή, λίγο bold να την κάνουμε. Αμέσως μετά, όταν έκανα τον υπολογισμό στο op του 3. Έχω ότι πηγαίνω μέσω του κόμβου 1, άρα πάλι αυτή εδώ η ακμή είναι αυτή που χρησιμοποιήσαμε, μέσω του κόμβου 1. Για να φτάσω στον κόμβο τώρα τον 4, πηγαίνω μέσω αυτής εδώ της κορυφής, μέσω της 2, αυτή επιλέχθηκε ως το μην, άρα επιλέγεται και αυτή εδώ η ακμή. Και τέλος, για να φτάσω στον κόμβο 5, επιλέγεται το μονοπάτι μέσω του κόμβου 3, δηλαδή αυτή εδώ η ακμή, και συνεπώς έχω στα χέρια μου και το βέλτιστο μονοπάτι, κάνοντας μια ανάποδη διαδικασία.
το οποίο αναφέρει και το memoization στα αγγλικά, να το ψάξεις παρακαλώ γιατί εδώ πέρα έχουμε θέμα. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα, να και η βέλτιστη λύση ποια είναι σε περίπτωση που την χρειαζόμαστε, ο πίνακας του δυναμικού προγραμματισμού αποτυπώνει και αυτήν την πληροφορία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού λοιπόν για το συντομότερο μονοπάτι σε άκυκλο γράφημα. Η πολυπλοκότητα με κατάλληλη δομή δεδομένων είναι O του νη συν μη. Πρακτικά O του μη, δηλαδή είναι ανάλογη του πλήθους των ακμών. Αν έχουμε μια κατάλληλη δομή που κοιτάζουμε κάθε ακμή μόνο μία φορά, χωρίς να κάνουμε κάποια περαιτέρω αναζήτηση. Και η ιδέα τέλος του δυναμικού προγραμματισμού είναι ότι για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει πρώτα να έχουμε μια τοπολογική ταξινόμηση των κόμβων, δηλαδή να έχουν αυτή τη σχηματική απεικόνηση την οποία βλέπεις εδώ. Η τοπολογική ταξινόμηση έχει έναν διαφορετικό δικό της αλγόριθμο, εύκολος στην υλοποίησή του κιόλας, παρουσιάζεται αλλού. Και αυτό το οποίο θέλω είναι σε κάθε επίπεδο να έχω ακμές που πηγαίνουν μόνο προς επόμενα επίπεδα. Εντάξει? Ένας εύκολος αλγόριθμος που υλοποιείται με διαδικασίες κατά πλάτος κτλ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά αυτή τη σημαντική εφαρμογή πάνω σε αλγόριθμους δυναμικού προγραμματισμού.